Η Αμαλία Κάτζου θα μας παρουσιάσει τους πιο σεξι ηγέτες, κυρίες και κύριοι, διότι έγινε έρευνα. Είναι μόνο για ηγέτες, είναι για κυβερνήτες, δεν έχει άλλους, δεν έχει αντιπολίτευση, δεν έχει εδώ, είναι ηγέτες του κόσμου. Πάμε να δούμε, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πρώτο, πιο σεξι. Ο Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργός του Καναδά. Δεν εκπληκτόμεθα, νομίζω, έτσι. Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας και αυτή η πανέμορφη. Η δεύτερη. Δεν είναι κακή η Άρντερ, πάντως, εδώ που το λέμε. Ναι. Δεν είναι κακή. Ο εγώ από τον Τριντό την προτιμώ. Τέταρτος, ο Μανουέλ Μακρόν έκτος. Το Μακρόν τον περίμενα πιο ψηλά. Και εγώ. Να πω την αλήθεια. Ο Έντι Ράμα ένατος. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη. Ναι. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας είναι στην ένατη θέση. Και ευτυχώς για εμάς τους Έλληνες, γιατί εντέκατος, το πω κατευθείαν, είδατε, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Κοίτα εδώ τώρα την εικόνα. Ο Τσίπρας πάνω από τον Πούτιν, γιατί με τον Πούτιν έχουν γίνει από τα ημερολόγια μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Έτσι. Οκ, ναι. Και πάμε τώρα στα νοσηρά φαινόμενα. Η Τερέζα Μέη. Παναγία μου. Ναι, τώρα αυτό είναι κύριε. Ψυχανάλυση. Πού είναι η κυρία 50? Που είχες προηγούμενο. Τον πιο σεξι. Όχι, βρε λίγο, μαλή μου. Και ο Πάπας. Πάπας Φραγκίσκος, 55. Τώρα η Άγγελα Μέρκελ 69. Η Άγγελα Μέρκελ είναι η Ελισάβετ. Η Βασίλισσα Ελισάβετ. Αυτό που τα σπάει η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι στη θέση της ηλικίας. Είναι για ειδικά γούστα. Είναι για ειδικά γούστα. Για γκίλφ που λένε. Και πάμε παρακάτω. Εντάξει, και χαμηλά και ο Ερντογάν. Ο Ντόναλτ Τραμπ ευτυχώς στο 137. Εγώ θεωρώ τον Κιμ Τζονγκ να δικείται πάντως. Ο Κιμ είναι λάθος το 69 που λέγεται. Είναι ο τελευταίος. 199 είναι η θέση. Ο Κιμ είναι τελευταίος. Και 197 ο. Δύο θέσεις πιο πάνω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτά λοιπόν για να έχετε. Πάντως ο Πρωτοπής Παυλόπουλος, εγώ θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Είναι ένα gentleman, γαλλικής ευγένειας άνθρωπος, νομίζω. Είναι αλήθεια αυτό και ναι, νομίζω γιατί ότι όλα τα υπόλοιπα. Πάμε στον καιρό, Γιάννης Καλιάνος. Όχι τώρα, Μαδούρο πιο ψηλά.